γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησαν, να μην χρησιμοποιήσω πιο άσχημη λέξη, να κάνουν πράξη αυτά που λέγανε πριν κατά την προεκλογική περίοδο και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Από βήματος Βουλής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κορυφαίοι τώρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί λέγανε ότι θα πάνε τον Τσίπρα φυλακή και θα τον πάνε μέχρι τέλους. Αυτά τα λέγανε πριν. Θα πάμε τον Τσίπρα φυλακή. Κανείς δεν το είπε. Μάλιστα. Κανείς δεν είπε θα πάμε μέχρι τέλους, κύριε Κυρανάκη. Θα πάμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους όμως. Θα πάμε μέχρι τέλους, κύριε Κούτρα. Θα πάμε μέχρι τέλους. Κανείς στη Νέα Δημοκρατία δεν είπε θα πάω τον Τσίπρα ή τον κάθε πολιτικό αντίπαλο φυλακή. Κανείς. Μάλιστα. Κάνατε, έφτασε τη χώρα. Η ώρα και εμείς δεν θα πάμε. Απολογήστε για 100 οικογένειες, κύριε Γεωργιάδη. Θα κλείσουμε φυλακή. Λοιπόν, εγώ σε ξέρω και εγώ θα σε κλείσω φυλακή. Να ξέρεις ότι σε έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά. Όλο το έχει οργανώσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ο ίδιος. Αυτός το έχει οργανώσει όλο. Και αυτό πρέπει να το αποδείξει. Αυτό δεν μπορεί. Μα βεβαίως θα αποδείξω. Ο σκοπός της ζωής μου θα το αποδείξω. Δεν ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Γιατί την ίδια στιγμή. Αν δεν τους κλείσω φυλακή, δεν θα εισχάσω. Μα γιατί. Τελείωσε. Ναι.